Ένα πράγμα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πολιτική έχει επιτυχία στους πραγματικούς στόχους της και όχι σε αυτό το οποίο κορυδεύουν το λαό. Οι στόχοι της είναι να μειώσουν την αξία της εργατικής δύναμης, το πόσα χρήματα, με πόσα χρήματα ζει ο κάθε εργαζόμενος, απ' τη μια ταυτόχρονα να υπάρχουν τόσες χιλιάδες και εκατομμύρια άνεργοι έτσι ώστε να ψαρεύουν έτσι σε πολύ χαμηλούς μισθούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, προχθές μου είπε κάποιος γνωστός μου ότι μια ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ζήτησε, μάλλον πρόσφερε, εργασία με 380 ευρώ μεικτά. Ο στόχος των 150 ευρώ που απαντήσανε οι προηγανοί στον Ευρωβουλευτή Χουντή ότι αυτός τελικά είναι ο πραγματικός στόχος, σιγά σιγά επιτυχάνεται. Μιλάγανε για μεταρρυθμίσεις. Ότι τέλος πάντων πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Μα πραγματικά οι μόνες μεταρρυθμίσεις που γίνονται δεν είναι ότι βελτιώνεται κάπου το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αντιθέτως, εξανδραποδίζονται έτσι όλα τα δικαιώματα των. Καταργούνται όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι βιώνουν όλο και χειρότερες καταστάσεις. Δυσκολεύονται ακόμη και τα στοιχειώδη να έχουν και πραγματικά. Αυτό που καταφέρνουν είναι να υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ανέργων η οποία συμπιέζει προς τα κάτω τους μισθούς πείνας από τη μια και από την άλλη πραγματικά μεταφέρουν όλα τα βάρη εις βάρος των εργαζομένων. Οι φόροι μειώνονται και το μεγάλο κεφάλαιο και πραγματικά έτσι φορτώνονται και οι εισφορές και οι φόροι στους μικρούς, στους εργαζόμενους, στους ανέργους σε όλους αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα. Ο στόχος, ο επόμενος και η μεταρρύθμιση που θέλουν να πετύχουν είναι με νόμιμο τρόπο να εφαρπάξουν την δημόσια και ιδιωτική περιουσία των ανθρώπων. Και αυτό πραγματικά είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση στην ελληνική κοινωνία, διότι θα φτάσουμε σε καταστάσεις μεσαίωνα, έτσι και χωρίς καθόλου δικαιώματα στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέλλον το οποίο ετοιμάζουν για όλους μας. Φυσικά, αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης και ακούσαμε και για τα θέματα υγείας τι θα γίνει, θα υπάρξει μια τεράστια καταστροφή του ανθρώπινου κεφάλαιου. Θα πεθάνει ο κόσμος, θα πεθάνει βοήθητος, έτσι, και αυτό είναι το μέλλον το οποίο έρχεται. Όλα αυτά θα συμβούν εάν δεν τους σταματήσουμε. Είναι χρέος μας, είναι καθήκον για τους εαυτούς μας, για την επιβίωσή μας, για τα παιδιά μας, να τους ανατρέψουμε εδώ και τώρα. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο σε καλύτερη κατάσταση θα βρεθεί η χώρα. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερο εξαθλιώνεται ο κόσμος, όλο και περισσότερο κατασκεύεται η οικονομία ή ό,τι έχει μείνει από αυτό. Το ίδιο βέβαια, τα προβλήματα αυτά έχουν σημαντική επίπτωση και στην παιδεία και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε ακόμη ελλείψεις στα σχολεία. Σε λίγο θα ζητήσουν ήδη ζητήσαν να γίνονται τμήματα με 30 άτομα. Σε λίγο μπορεί να ζητήσουν και παραπάνω άτομα ανά ένα καθηγητή. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν θα είναι παιδεία και εκπαίδευση, αλλά θα είναι πραγματικά babysitting, όπως το λέμε χαριτολογώντας μεταξύ μας οι συνάδελφοι, γιατί αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρεται το κράτος να κάνει. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει να βγάζει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν κρίση, ούτε γνώσεις. Και προφανώς για να είναι εύκολο υποχείριο στους διάφορους πολιτικάτες οι οποίοι θα τους κοροϊδεύουν. Πραγματικά, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ετοιμάζουν και για την παιδεία και για όλους τους τομείς της κοινωνίας, θα έχουμε ακόμη πιο δύσκολες μέρες, ακόμη χειρότερες μέρες και καμία βελτίωση θα γίνει στον κόσμο. Ένα είναι το μόνο και ξεκάθαρο, ότι θα πρέπει να αρνηθούμε το χρέος, το οποίο το φτιάξανε άλλοι για μας, μας το φορτώσανε, φορτώνουν χρέη τα οποία τα δίνουν στους ιδιώτες, πουλάνε και χαρίζουν τράπεζες και εθνικό πλούτο και γι' αυτό το λόγο σε αυτούς που θα τις πάρουν τους δίνουν και επιπλέον μπόνους, παράδειγμα η Αγροτική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, τη χαρίσανε για 200 εκατομμύρια και δώσανε και σε αυτό που την αγόρασε 13,5 δις. Παρόμοιο είναι και το ύψος των μέτρων τα οποία αυτή τη στιγμή παίρνουν για να αντιμετωπίσουν το υποτιθέμενο εξωτερικό χρέος. Το χρέος είναι επαχθές, δεν αφορά τον ελληνικό λαό, δεν έγινε για να εξυπηρετηθεί κανένα εθνικό συμφέρον, αντιθέτως κερδίζανε και κερδίζουν συνέχεια οι ίδιοι. Άρα πρέπει να το αρνηθεί ο ελληνικός λαός και να τους πετάξει έξω όλους αυτούς οι οποίοι το κοροϊδεύουν.